Πειρά κατά των κερδοσκόπων που διακινούν φήμες περί εξόδου της χώρας από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή, εξαπολύουν κυβέρνηση, αντιπολίτευση και τραπεζίτες. Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση παραπληροφόρησης που προκαλεί ανησυχία στους αποταμιευτές, την ώρα που, όπως διαβεβαιώνουν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη φάση από πλευράς θωράκισης μετά και τη συμφωνία για το πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα, μετά τη συμφωνία για το μηχανισμό βοήθειας, είναι ασφαλής και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός. Θα ήθελα και επευκαιρία να διαψεύσω όλα τα σενάρια, τα κακόπιστα τα οποία κυκλοφορούν γύρω από την ελληνική οικονομία. Είμαστε σε δρόμο σίγουρο. Πετυχαίνουμε με σταθερό τρόπο τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Θέλω να τονίσω και να εγγυηθώ ότι εάν δεν παρασυρθούμε από αυτή την ακατάσχετη φημολογία, και δεν πρέπει να παρασυρθούμε από αυτή την ακατάσχετη φημολογία που διεθνώς υπάρχει, ένα είναι σίγουρο, ότι η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή μέσα από αυτή την κρίση. Είναι σαφές ότι αυτή η καταστροφολογία δεν βοηθάει κανέναν. Είναι σαφές ότι εμείς σαν κυβέρνηση δεν θα υποκύψουμε σε αυτήν την καταστροφολογία. Οι αόριστες φήμες, οι ανυπόστατες θεωρήσεις, ακόμη και αναλυτών, αλλά και ό,τι διαδίδεται και δημιουργεί μια περιραίωση ατμόσφαιρα, το μόνο που δημιουργεί είναι ανασφάλεια στον Έλληνα πολίτη, ανασφάλεια στην αγορά, και εμείς αυτό δεν το ανεχόμαστε. Έκπληκτος με την ανυπόστατη φημολογία δηλώνει και ο Υπουργός Οικονομικών. Παρακολουθώ έκπληκτος μια φημολογία χθες στην Αθήνα περί επικείμενης εξόδου της χώρας από τον ευρώ. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι αστεία πράγματα. Τίποτα παραπάνω από αυτό. Στην αντεπίθεση περνούν και οι τραπεζίτες, το Προεδρείο των οποίων συναντήθηκε σήμερα με τον Αντώνη Σαμαρά. Στη συνάντηση κυριάρχησε η άποψη ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, απορροφώντας όλους τους κραδασμούς, με τους επικεφαλείς της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών να καθησυχάζουν τους καταθέτες, τονίζοντας πως δεν έχουν να φοβούνται τίποτα και δεν πρέπει να ανησυχούν καθόλου. Όλες αυτές οι φημολογίες περί αναδιαπραγμάτευσης του χρέους, περί εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, είναι τελείως αβάσιμες, δεν έχουν καμία υπόσταση και επομένως δεν πρέπει ο κόσμος να δίνει απολύτως καμία σημασία για αυτά. Υπάρχει πανικός στις... Όχι, δεν υπάρχει πανικός. Προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση είναι η αποκατάσταση εμπιστοσύνης στην οικονομία, στις προοπτικές της, και βεβαίως και οι τράπεζες θα λειτουργήσουν θετικά, υποστηρικτικά, για να μπορέσει η οικονομία να βγει από αυτή την κρίση. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει ισχυρή θωράκιση και από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαϊκής επάρκειας στην Ευρώπη. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι επαρκώς θωρακισμένο, διαθέτει ισχυρή κεφαλαϊκή επάρκεια και καταθέσεις, ενώ αντλιώσει ρευστότητα χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Να μπει τέλος στην ανυπόστατη φημολογία ζητεί και ο αρμόδιος τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία αυτή την ώρα στην Ελλάδα, και το τραπεζικό σύστημα είναι μέρος της πραγματικής οικονομίας. Δεν πρέπει λοιπόν με κανένα τρόπο να συμβάλλουμε σε ανυπόστατες φήμες.